πέρασαν 6 μήνες από τότε που η νεαρή μητέρα Βασιλική Ανδρέου απευθύνθηκε στις 24 ώρες σε μια ίστατη προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει και να καταφέρει να αγκαλιάσει ξανά το παιδί της, τον μικρό Ιωσήφ, ο οποίος απήχθη κυριολεκτικά μέσα από την αγκαλιά της 1,5 χρόνο πριν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το πότε κλαίω, για το πότε πονώ, για το πότε έχω θυμό. Απλά νιώθω το απολύτω κενό. Σήμερα η Βασιλική κατάφερε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο, να αγκαλιάσει ξανά επίτα από 1,5 χρόνο το παιδί της. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου από στιγμή σε στιγμή φθάνουν η Βασιλική μαζί με τον μικρό Ιωσήφ από την Αίγυπτο, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος μιας διαδικασίας η οποία εξελίχθηκε σαν μια κινηματογραφική ταινία με ευχάριστο τέλος. Δεν με αναγνώρισε. Προσπάθησα να μου πιάσω μια δυο φορές πάνω μου, ανεδέχε του νέκλεν. Ύστερα όμως όταν ηρέμησε και πιάσα ως την αγκαλιά μου και βάλω δίπλα στην καρδιά μου, σταμάτησε εκείνον. Μετά την προβολή της ιστορίας της Βασιλικής από τις 24 ώρες έγιναν πάρα πολλά. Το μήνυμά της προς τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη δεν άφησε κανένα να συγκίνητο. Από ό,τι δείχνει αγαπά τα μωρά. Και ελπίζω το δει ανθρωπιστικά το θέμα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε καλέσει αμέσως στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Βασιλική και ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά την διαχείριση της κατάστασης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι για μας αυτές οι υποθέσεις είναι προτεραιότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης συζήτησε το θέμα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Φατάχ Αλ-Σίσι κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Κύπρο, επιδίδοντάς του και σχετικό non-paper που περιέγραφε τα γεγονότα. Πέραν των διπλωματικών ενεργειών που έγιναν, η Βασιλική έπρεπε να διεκδικήσει τον μικρό Ιωσήφ και μέσω των δικαστηρίων της Αιγύπτου. Για να καταφέρει να ανταποκριθεί στα έξοδα, έλαβε οικονομική βοήθεια από το κράτος αλλά και από απλούς πολίτες, οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί σε χρόνο ρεκόρ μετά από σχετικές αναρτήσεις στη σελίδα των 24 ωρών, καθώς και από άλλα δημοσιεύματα. Με άκρα μυστικότητα μετέβη στην Αίγυπτο 2 φορές και με υπομονή και επιμονή κατάφερε τελικά να αγκαλιάσει ξανά το αγγελούδι της. Είναι αρκετά δύσκολο το μάτι και ελπίζω να το ζήσει άλλη μάχη. Πρέπει να έχεις... Δεν ξέρω κι εγώ πώς είναι υπομονή. Και καλά στρέγματα δίπλα σας, βασικά. Αν δεν έχεις τα σωστά άτομα, δυστυχώς τίποτα. Ο Αιγύπτιος σύζυγος της Βασιλικής την κακοποιούσε συστηματικά ακόμη και την μέρα της γέννησης του παιδιού τους. Μάλιστα, λίγες μέρες μετά την γέννηση του μικρού Ιωσήφ, έπεισε την Βασιλική να μεταβούν στην Αίγυπτο για να επισκεφθούν την ετοιμοθάνατη μητέρα του, η οποία ήθελε να δει το νεογέννητο εγγόνι της. Τελικά, επρόκειτο για μια καλωστημένη παγίδα. Προς τον κόσμο, το αυτό που θέλω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Στήριξαμε και οικονομικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά. Και στα πάντα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ευχαριστός μέσα από την καρδιά μου. Αν χθες παρακολουθούσατε την όλη επιχείρηση, αν μπορώ να την χαρακτηρίσω ως τέτοια, έτσι ώστε η Βασιλική να πάρει τον Ιωσήφ, να πάρει τον τρόπο να ξεκινήσει για τον δρόμο της επιστροφής στην Κύπρο, όντως τα συναισθήματα όλων όσων βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούν να περιγραφούν μέσα από λέξεις. Η Βασιλική είναι μαζί με το παιδί της. Αυτό δίνει ελπίδα και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που έχουμε με παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και η προσπάθειά μας συνεχίζεται έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε για τη Βασιλική, αυτό που επιτεύχθηκε πριν λίγο καιρό με μια άλλη περίπτωση που κι εσείς πάλι είχατε αναδείξει. Εμείς θα τους ευχηθούμε κάθε καλό και να αναπληρώσουν σύντομα τις χαμένες στιγμές τους. Εντός των επόμενων εβδομάδων οι 24 ώρες θα επανέλθουν στην υπόθεση με ένα νέο επεισόδιο για τις συνθήκες εντοπισμού του μικρού Ιωσήφ και όλα όσα έγιναν στο παρασκήνιο.